Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε κάτι που σίγουρα δεν περιμένατε να δείτε. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι κάποιοι από εσάς δεν θα περίμεναν ποτέ να τους δούνε μαζί στην ίδια σκηνή. Έχουμε πει, έχουμε πολλούς YouTubers. Συγκεκριμένα τώρα έχουμε έναν σκίουρα, ο οποίος έχει τάση γενικότερα για μπελάδες, και έχουμε και ένα ανδροειδές, το οποίο ρεϊτζάρει τους πάντες. Πάμε να υποδεχτούμε στη σκηνή. Πού είναι τα παιδιά? Ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, μικροφωνάκι έχουμε. Πάμε. Ναι. Πάμε το πρώτο. Πες το όνομά σου. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το λύσαμε με τα μικρόφωνα. Πάμε. Hello. Σκάσε! Yeah, whatever. Παίρνω τηλέφωνο. Κατά πάσα πιθανότητα μας ακούτε, κατά πάσα πιθανότητα λειτουργούν τα μικρόφωνα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας. Δεν μας ξέρουν εμείς, ξέρεις. Είμαστε εδώ πέρα, στη σκηνή. Πρώτο stage για μένα, ναι! Yay, whatever. Εσύ είναι τρίτο. Είναι... Δεύτερο. Όχι, τρίτο. Όχι. Ας το μέτρο. Ας το πες, συνέχα. Λοιπόν, ένα στοιχείος προβολέας είναι εκεί πέρα και μας τυφλώνει. Λοιπόν... Το έχω. Whatever. Λοιπόν, θα είμαστε έτσι σε όλη τη σκηνή. Τι ωραία. Λοιπόν, και κάνουμε τζίπα τζάμπινγκ, τυχαία λέξη, χωρίς λόγο. Λοιπόν, έχουμε ανέβει στη σκηνή και είναι ο... Αντώνης, ημιτεμετρευτά.gr, γνωστός και ως τρελός σκιούρος. Και είμαι ο The Mega Shaber 69. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα για να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση. Θα χαλάσουμε μια ώρα από τη ζωή σας. Ελπίζουμε να είστε έτοιμοι, ετοιμαστείτε. Θα καθίστε εδώ πέρα, θα σταθείτε. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε τώρα πρώτα για τα κανάλια μας. Για όσα εγώ πρώτος. What? Εγώ πρώτος. Ας παίξουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί. Όχι, ξεκίνα. Λοιπόν. Είναι το πρώτο μου stage, εγώ θέλω να μιλήσω πρώτος. Ωραία, μίλα. Αλλά έχω άγχος, τι κάνουμε εδώ. Έχει λοιπόν. Άγχος, έχει μόνος του. Λοιπόν, ξεκίνα. Πρέπει να ξεκινήσω τώρα. Τώρα μας βλέπουν άτομα. Μα έχουμε ακόμα μία ώρα. Ναι, μα ξεκινά όμως. Γιατί? Γιατί όχι. Γιατί ναι. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Πρέπει να σηκωτάμε γιατί να ακουγόσαι. Ναι, μωρέ. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που τώρα πρόσφατα χτύπησε τους 10.000 συνδρομητές. Τους χτύπησε έναν έναν. Τους χτύπησε έναν έναν τους 10.000 συνδρομητές. Τα χτυπήματα πιάσε το χέρι μου. Mm-hmm. Και λοιπόν θα σας πω την ιστορία του καναλιού μου. This will be boring. Λοιπόν, όλα άρχισαν το 2008. Τέλη 2008 που γνώρισα ένα παιδί που έκανε ταινίες μικρού μήκους τέλος πάντων. Και γνωριστήκαμε... Και αρχίσαμε να κάνουμε ταινίες μικρού μήκους. Και τέλος πάντων, ναι, πού κολλάει αυτό με το κανάλι, Αντώνη? Αυτό κολλάει ότι επειδή μέσα από αυτά που κάναμε, Creativity Films λέγεται το κανάλι αυτό που κάνουμε ταινίες μικρού μήκους. Ορίστε. Ποιο κατά το μικρόφωνο? Sorry. Και μέσα από αυτό το Creativity Films στο κανάλι, ψήθηκα, μιας που είχα ήδη μια αγάπη για όλα αυτά τα πράγματα, να αρχίσω κι εγώ ένα κανάλι στο YouTube. Αλλά επειδή δεν είχα ιδέα από αυτά που έκανε ο φίλος μου, έκανε ειδικά εφέ τουλάχιστον. Έκανε ειδικά εφέ και γενικά βιντεάκια in real life. Και τι κάνεις εκεί? Εγώ, ποιος? Συνέχισε. Και τέλος πάντων σταμάτα. Και ψήθηκα να αρχίσω να κάνω βιντεάκια στο YouTube με gaming υλικό. Μια που ήμουν gamer και είχα ένα laptop της προκοπής και μπορούσα να κάνω διάφορα βιντεάκια και ήταν σάπιο το laptop. Noob. Λες εσύ που είσαι καθορίζει τον υπολογιστή σου 3 χρόνια. Γιατί όχι. Στον υπολογιστή μου αναπτύσσονται οργανισμοί που τον κάνουν να τρέχουν πιο γρήγορα, θες να ξέρεις. That physics. Ωραία, τέλος πάντων. Και πού ήμουν? Ναι, ήμουν ότι... Το θέλει λάπτοπ. Σκάσε, ξεχνάω εύκολα. Ήμουν ότι άρχισα ένα κανάλι, είχα ένα λάπτοπ της προκοπής, ήμουν gamer, όπως όλοι όταν παίρνετε κάποιον υπολογιστή, παίζετε παιχνίδια στον υπολογιστή σας σίγουρα. Περισσότεροι τουλάχιστον. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Και άρχισα να φτιάχνω διάφορα βιντεάκια. Δεν ήταν το κανάλι, ήταν ό,τι να είναι κανάλι. Ανέβαζα αγγλικά, ελληνικά, τα πάντα όλα. Και δεν ήταν κάτι το τέλειο, επειδή δεν ήξερα τίποτα τότε. Ναι, συνέχισε. Είναι καλό. Τον βόλτισε εγώ, παίρνω αέρα. Ναι, τέλεια. Και τέλος πάντων, ανέβαζα όποτε να είναι και όποτε ήταν, επειδή είχα διάφορα προβλήματα με το λάπτοπ. Αχ, το θυμάμαι και... Κάψε το μπλε και πέτα το. Το έχω πετάξει, το έχει αδερφό. Ξαναπέτα το. Πήγαινε στο παρελθόν και πέτα το.
Πάω στο παρελθόν. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Σκάσε, μιλάω. Είμαι συνέχεια από πίσω σου. Αχά. Το έχω. Και με αυτό το λάπτοπ της προκοπής και εγώ χάρηκα πώς έκανα βίντεο με αυτό το λάπτοπ, λέω. Και τέλος πάντων. Sorry. Το έχω. Όχι. Άγχος, συγγνώμη για αυτό, παιδιά, πρώτο μου στέλνει. Είχα άγχος. Σκάσε! Σε μισό! Λοιπόν, σε μισό. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, ας το προχωρήσουμε. Έφτασε 2012 και τότε το κανάλι αυτό είχα ανεβάσει διάφορα ελληνικά βίντεο που είδα ότι άρεσαν σε άτομα που μου ήξεραν και Έλληνες, αλλά πιο πολύ τότε έκανα παρέα με ξένους και μιλούσα πάρα πολλά αγγλικά. Τι μαμά, τι γιαγιά του. Ωραίστε. Ναι. Συνέχισε. Σταμάτα με διακόπτης, είναι κακό αυτό που κάνεις. Και... είδες τι κάνεις. Το καταστρέφω. Με καταστρέφεις. Καταστρέφεις το stage μου. Το πρώτο μου stage, ηλίθιε. Λοιπόν. Και είδα ότι άρεσαν αυτά τα βίντεο. Ήταν με το παιχνίδι Back to the Future από Telltale Games, κάπως έτσι, που έχουν κάνει τα γνωστά Walking Dead. Και βγάζω Game of Thrones που να είναι. Και είδα ότι άρεσε σε κόσμο και είπα να σκεφτόμουν τότε να κρατήσω το κανάλι, να τα ανεβάζω σε αυτά το αγγλικό ή να ανοίξω ένα άλλο. Και τότε ήταν η εποχή που υπήρχε ο Κέικ, ο Ζόγκ, είχαν ανοίξει το Noobs with Fraps στο κανάλι τους. Και είπα, γιατί όχι, γιατί να μην ανοίξω κι εγώ ένα ελληνικό κανάλι και να κρατήσω το άλλο που στο άλλο δεν ανέβασα καθόλου συγγνώμη. Όχι, δεν τόσο μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο. Αγγλικά. Πού το εγώ. Συνέχισε. Μιλούσα αγγλικά. Yay! Έχω προφήσεση. Θα έχει κατεβάσει όλα τα βίντεο για κάποιο λόγο. Ναι, και. Και τέλος πάντων, άνοιξε το ελληνικό κανάλι. Στο άλλο σταμάτησα να ανεβάζω κάπως. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, ήμουν τότε πρώτη ηλικία, είχαμε εξετάσεις. Και τότε ανέβασα το βίντεο. Αντί να διαβάσω, ανέβαζα βίντεο. Και. Ανέβηκε το πρώτο βίντεο τέλος πάντων, και έτσι συνέχισε, πήρε τη φόρα του. Αυτή τη φορά. Τη φορά. Και το κανάλι μου, τα μεταξύ στις αρχές, δεν ήταν καμιά σχέση με αυτό που ήταν τώρα. Τώρα που έχει βλέπετε περισσότερο Minecraft. Ναι, δεν είπα το κανάλι μας. Στο κανάλι μου θα δείτε περισσότερο Minecraft. Θα έχει και άλλα παιχνίδια φυσικά. Θα έχει και άλλα παιχνίδια. Θα το αναλύσουμε αυτό σε λιγάκι. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα πολλή ώρα. Και τέλος πάντων, στην αρχή ανέβασα διάφορα gaming video. Ανέβασα και Minecraft μετά, πάρα πολύ μετά. Και φανταστείτε ποια σειρά πιάνει περισσότερες προβολές. Το Minecraft φυσικά. Και εγώ ανέβασα διάφορα πράγματα αντί για το Minecraft. Κοίτα σε κάποιες φάσεις που είχα, γεια σου Πάρη, διάφορα προβλήματα. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Πιο κοντά το μικρόφωνο, έτσι, εντάξει. Εδώ. Κάπως έτσι. Ακούστε με. Ναι. Είχα διάφορα προβλήματα γενικά και με το κανάλι και σκέφτηκα, είχα κάνει κάποια βιντεάκια με Minecraft που ήταν Minecraft Machine μας. Minecraft Machine μας είναι, ξέρω εγώ, σε φάση κάνεις βιντεάκια με το Minecraft και είναι σαν μικρές ταινιούλες, 2 λεπτές, 3 λεπτά, γενικά όσο λεπτά θέλετε. Και έκανα τέτοια βιντεάκια με troll βίντεο και έλεγα τους viewers να μου δίνουν ιδέες και να βγάζω αυτές τις ιδέες μέσα σε βίντεο. Και σκέφτηκα, να ρε φίλε, αυτό θα κάνω, είναι κάτι special, είναι κάτι ξεχωριστό, δεν το κάνει κάποιος άλλος, που να ξέρω τουλάχιστον. Και είπα να αρχίσω να κάνω αυτό το πράγμα, Minecraft Machine μας. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι λίγο δύσκολο να τα ανεβάζεις σε συχνή βάση με την έννοια ότι έκανε ένα βίντεο ένα βίντεο το μήνα. Επειδή σκάσε, όχι δεν είναι αυτό ακριβώς, επειδή αυτά θέλουν πάρα πολύ δουλειά μέχρι να ετοιμάσεις τα άτομα που θέλεις, μέχρι να σκεφτείτε το σενάριο, μετά στο editing να βρεις τους ήχους, ξεχωριστά όλα τα πράγματα. Λέμε τώρα ξεχνάς κάτι, γεια σας. Λέμε τώρα ξεχνάς κάτι μέσα στο editing, πρέπει να το σκεφτείς, να το ξανακάνεις από την αρχή. Και τέλος πάντων έπαιρνε πάρα πολύ δουλειά αυτό και δεν είχα χρόνο να ανεβάζω κάθε ένα τέτοιο την εβδομάδα. Και τότε ήταν σε φάση ότι θα έπαινα Zeroland και ξέρω εγώ ήθελα να ανεβάζω μόνο μασίνημα στο κανάλι και ρωτά, πρέπει να ανεβάζω βίντεο σε Zeroland για να είμαι μέσα. Ναι, μου λένε. Συνηθίζεται να ανεβάζει βίντεο όταν είσαι στο Zeroland. Ναι, φυσικά το έμαθα κι αυτό. Αν θες, προαιρετικό. Το έμαθα κι αυτό και άρχισα να ανεβάζω βίντεο στο Zeroland. Πιο πολλοί βίντεο Zeroland ανέβαιναν και μετά συνέχισα το κανάλι και έτσι βγήκε ο Σκιούρος αυτός εδώ πέρα περίπου. Είχα πρωτογοράσει το Minecraft, το είχα κράξει στην αρχή όπως το είχαμε όλοι μας, γιατί δεν υπήρχε pay safe έτσι ώστε να το αγοράσω, δεν είχα pay πάλι τίποτα άλλο. Και το αγόρασα το Minecraft και έψαχνα ένα skin της προκοπής για να βάλω και να έχω. Και βρήκα τον Alvin το Skewer από τον Alvin και παρέα του Alvin and Chipmunks τέλος πάντων που είχε το Alpha εδώ πέρα. Γιατί Alpha μου πεις Αντώνη, Αντώνης. Και το έβαλα αυτό το skin και είχε μείνει αυτό για λίγο καιρό. Και τέλος πάντων, τι κάνεις μωρέ. Και κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου. Κάνε δουλειά μου. Τελειώνω που να, μην φοβάσαι. Το έχω. Τέλος πάντων, από αυτό εκεί μέσα βγήκε ο Σκιούρος που ξέρετε σήμερα.
Τώρα θα μου πείτε, τότε παλιά δεν έκανες αυτά τα πράγματα που κάνεις τώρα. Για όσους δεν με ξέρουν, καταστρέφω πράγματα χωρίς να το θέλω. Και τρολάρω κόσμο. Σκοτώνω κόσμο, όχι στα παιχνίδια, έτσι. Δολοφονεί κόσμο και σπίτια και πετάει άλογα από το end. Τι what? Τι πες? Τρύπες, συνέχισε. Και τέλος πάντων, γενικά στο κανάλι μου θα δείτε πάρα πολύ troll βίντεο σε διάφορα βίντεο όσον αφορά. Λοιπόν, θα πάμε και στο τελευταίο stage της παρουσίασής μου. Ναι, αυτό. Τι? Ποιο τώρα? Τίποτα. Θα πάμε στο τελευταίο stage της παρουσίασής μου, που είναι τα βίντεό μου. Στο κανάλι μου θα δείτε, Minecraft, θα δείτε και άλλα παιχνίδια όπως Garry's Mod που είναι τέλειο παιχνίδι, Half Minute Hero, Castle Crashers που έχουμε να κάνουμε ένα χρόνο part. Μα, ναι, υπάρχει και αυτή η σειρά, το Castle Crashers. Τέλος πάντων. Αποτύχαμε να τη τελειώσουμε. Θα τελειώσει κάποτε. Κάποτε. Και αυτό είναι όρκος. Εδώ, on stage. Και αυτό που βλέπετε στο κανάλι είναι τέλος πάντων διάφορα βιντεάκια που προσθέτω ηχητικά εφέ μέσα. Προσθέτω, θέλω να κάνω τα βιντεάκια που βλέπετε να είναι σαν να βλέπετε σειρά ή κάτι άλλο ξεχωριστό. Αντί να είναι απλώς gameplay. Προσθέτω δηλαδή διάφορα ηχητικά εφέ πάνω στο βίντεο, μπουνίδια και άλλα διάφορα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είμαι ένα κανάλι Minecraft και με άλλα παιχνίδια που ρίχνω πάρα πολύ edit. Γενικά, τσεκάρετε και πιστεύω θα σας αρέσει. Τελευταία μας δουλειά θα την αναφέρουμε μετά. Είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχουμε κάνει και νομίζω έχω τελειώσει. Τι να γιάσεις, ήμουν. Δεν μιλάει. Αυτό δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Shut up, δεν μιλάει του σκιουράκι. Κάστε, μιλά εσύ, δικιά σου σειρά. Ναι, είναι η σειρά μου, γεια σας. What the fuck. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο The Mega Apex 9. Και αρχίζοντας για κάποιο λόγο, μη με ακολουθώς. Λοιπόν. Είναι η ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολλά άτομα. Γιατί το όνομα είναι το The Mega Cyber και γιατί το περίεργο 69 το οποίο είναι στο τέλος. Λοιπόν, όλα άρχισαν ένα καλοκαιρινό Σαββατόβραδο απόγευμα. Απόγευμα ήταν. Απόγευμα Σαββατόβραδο. Δεν ξέρω αν ήταν Σάββατο, παρόλο ήταν απόγευμα. Αύγουστο. Καθόμουν σε ένα ερημικό. Λεπτομέρειες. Shut up. Σε ένα ερημικό λάπτοπ. Καλή ώρα σαν κι αυτόν. Και είπα, ας κάνουμε ένα account. Βασικά το account το χρειαζόμουν. Το account το χρειαζόμουν για να κάνω comment σε έναν ξένο YouTuber που έκανε review κάτι προϊόντα, νομίζω. Οπότε ήθελα να γράψω ένα comment. Και λέω, ας κάνουμε ένα account. Τι μπορεί να πάει στραβά. Shut up! Λοιπόν, και έτσι έπρεπε να βάλω ένα όνομα στο κανάλι. Τότε ασχολούμαι πάρα πολύ με Yu-Gi-Oh! Και ακόμα ασχολούμαι, δηλαδή. Όποιος θέλει μετά, πρόκληση Yu-Gi-Oh! Στο φουαγέ. Σας περιμένει, έτοιμος είναι για όλους. Όλους. Έναν προς έναν. Λοιπόν, ναι. Είχα μια Yu-Gi-Oh! Κάρτα στο πλάι, λεγόταν The Fiend Mega Cyber. Οπότε έτσι προέκυψε το όνομα. Αλλά το 69 δεν προέκυψε έτσι. Πήγα λοιπόν να βάλω. Τι είναι το 69 που έγινε το όνομά σου? Shut up! Το 69, το 69 δεν νομίζω ότι είναι. Shut up! Καλά, μωρέ. Shut up! Λοιπόν, και πήγα να βάλω Mega Cyber. Δεν πέτυχε. Το είχαν πιάσει. Πήγα να βάλω The Mega Cyber. Το είχαν πιάσει. Οπότε ας βάλουμε ωραία κάτι από τα προτινόμενα του YouTube. Είχε προτείνει Google για κάποιο πρίγο από το Mega Cyber 9. Και έτσι προέκυψε καθόλου πονηρές σκέψεις. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε το κανάλι. Το οποίο κανάλι τότε ασχολούταν με την Pokémon Emerald. Κυρίως, είχε γίνει και κάποια συνεργασία με το Pokemon.com.gr. Τσεκάρετε το, ακόμα συνεργαζόμαστε. Shut up! Τι είπες? Δεν σε ενδιαφέρει. Φύγε. Μα έχουμε μαζί stage, γιατί λοιπόν, με διώχνεις, δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, και έτσι εξελίχθηκε το κανάλι που μετά από το τομέα του Pokemon εξελίχθηκε γενικά στο gaming. Και έτσι κυρίως αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με Minecraft και Pokemon. Είναι οι δύο πόλοι, θα μπορούσαμε να πούμε. Που συμπυκνώνονται. Συνεισφέρεται, όχι. Φανταστείτε μια λέξη εδώ πέρα που να ταιριάζει. Γύρω από τις δύο σειρές. Τους τομείς. Οπότε έτσι προέκυψαν οι σειρές που έχω αυτή τη στιγμή στο κανάλι, οι οποίες είναι Twitch Minecraft, δύο Pokémon, ένα άλλο τυχαίο παιχνίδι και Vlogs! Ναι, ρε, φίλε! Yay! Ναι, ρε! Shut up! Λοιπόν, οπότε. Η πρώτη σειρά είναι το Zero Land, Minecraft Zero Land, η οποία ουσιαστικά είναι μια σειρά στον Zero Land, ένα κοσμητικά διαμορφωμένο και ένα YouTubers, yay, όπου έχουμε βάλει και ένα mini story με αυτό εδώ το βλαμμένο, καθώς επίσης και με άλλα κανάλια όπως Minecraft Cases, etc.
Και ουσιαστικά αναπτυσσόμαστε στον Zero Land και κάνουμε πράγματα και χτίζουμε. Ειδικά... Η δεύτερη σειρά είναι το Dragon Block C. Που είναι... Dragon Block C. Τι είναι το C. Τι είναι το C. 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 Το έκανα ανάποδα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι ένα fusion του Minecraft με το πιο γαμάτο anime Dragon Ball. Και ουσιαστικά βλέπετε με έναν απόλυμα τους κακούς του Dragon Ball, Vegeta, Raditz, Freeza, Boo στο μέλλον, etc. Και κατά πάσα πιθανότητα βλέπετε με απλά να κάνω charging όλη την ημέρα. Ναι, η τρίτη σειρά είναι σε έναν άλλο server πάλι που είναι δικό μας. Έχεις ακόμα, μην φοβάσαι. Έχουμε ακόμα. Shut up. Shut up, λοιπόν. Ο οποίος είναι ένα server pixel μόνο που είναι μαζί με αυτό το χαμένο. Ευχαριστά. GR Minecraft Cousins, G Malicious, IG0 Kilomatrix, DaBase 1. Γενικά και άλλα άτομα που θα μπουν στη συνέχεια. Θα μπουν και, άλλα, θα μπουν και άλλα άτομα στη συνέχεια. Yeah. Ναι, είναι private, μην ρωτάτε, δεν μπαίνετε. Λοιπόν, όχι, υπάρχει για αυτό το θέμα, Έχουμε έναν ελληνικό server public. Ναι, έχουμε ένα public να server. Δεν ρωτάτε. Του Typhoon GR. Μπούλουπαλάντ. Μπούλουπαλάντ. Το είπαμε ταυτόχρονα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό μας ζητάνε να μπουν στο private. What? Αν μας ζητάνε να μπουν στο private, δεν μπορούν να μπουν, θα μπουν σε αυτόν. Ναι, να παίξουν μαζί μας. Σαφέστατα. Λοιπόν, οπότε η σειρά Pokémon είναι Minecraft και Pokémon μαζί. Κοτακαζεμά, Pokémon! Δεν ξέρω γιατί παγώσαμε έτσι. Λοιπόν, και μετά πάμε στα Pokémon που είναι δύο σειρούλες. Η μία σειρά είναι το Pokémon Ride 2. Η πιο μακραίωνη, μακροβιότερη σειρά στο κανάλι. Πάνε κλείσει διετία τώρα και είναι ακόμα στα 2/3. Ουσιαστικά είναι Pokémon White 2, Playthrough, Guides, Shut-up Antoni. Αυτό. Και μετά, η δεύτερη σειρά είναι το Pokémon Snake Wood. What? Λοιπόν, όπου ουσιαστικά είναι ένα fan-made Pokémon ROM, δηλαδή το έφτιαξε ένα συγκεκριμένο τυπάς, ο οποίος μισεί την ανθρωπότητα και θέλει να ψωφίσουμε όλοι από υπτάμενους ελέφαντες που εκρήγνονται σε επαφή με το νερό. Οπότε ουσιαστικά είναι η Pokémon Emerald. Η Hoenn έχει κατακλειστεί από ζόμπι και πρέπει εμείς να σώσουμε την ημέρα από τους 4 καβαλάρδες της αποκάλυψης. Είναι επικό, αλλά πάρα πολύ overlevel οι αντίπαλοι και δύσκολο και το μισό. Μετά, η νέα σειρά στο κανάλι είναι το Devil May Cry. Τελειώνεις. Cry, ε. Ναι, τελειώνει. Μετά, είναι το Devil May Cry, το οποίο ουσιαστικά έχουμε τον Dante και πετσοκόβουμε. Δείτε το γαμάει σειρά. Και τις Κυριακές. Παντοδύναμα, τέλεια, υπέροχα, vlogs. Αυτό. Οπότε, ουσιαστικά, είναι αυτός ο πυρήνας όπου συσπηρώνεται το κανάλι. Αν και το κανάλι έγινε γνωστό από μια άλλη σειρά που έκανα με αυτό το βλαμμένο. Γεια σας. Λοιπόν, το Minecraft Walkthrough όπου ο Χριστός... Έχετε δει κανείς από εσάς το Minecraft Walkthrough? Γεια σας και εσύ, και εσύ, μπράβο που το ξέρετε. Hello! Ναι, την έχουν δει για κάποιο λόγο να πέφτουν άλογα από τα end. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτός ήταν ο πυρήνας που διαμορφώθηκε το κανάλι και τραβούσαμε τρελά πράγματα εκεί πέρα. Δείτε ένα βίντεο να δείτε τι περνούσαμε για να γυριστεί αυτή η σειρά. Είναι ο Hero Brain στο χάρτη μου. Πείτε μου τι αυτός είναι ο Παναγία μου, ο Hero Brain στο χάρτη μου. Μα υποτίθεται δεν υπάρχει. Απόπειρες να συναντήσω τον Αντώνη. Να γιατί παίρνουμε όλα στα βίντεο μας. 7 μέρες μετά. Αυτός είναι ο κύριος. Πού το έχουμε? Ακόμα εκεί είναι. Όχι, εδώ προσπαθώ να το πλάξω το παράθυρο με επιτυχία.
Ναι, πιο αργά. Έξω! Αυτό είναι σε φάση μας σύννημα, μα δεν καταλάβατε. Έξω! Έξω! Ναι, πες τέσσερα από το έξω. Τελικά, ο συνοδοιπόρος μας στη σειρά από εδώ και πέρα θα είναι ο... Εγώ. Μου το φέλατε, θα πεις. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Μέγκας έπαιξε 9 εδώ πέρα. Εσύ δεν είπες τι παίζω. Γεια σας φίλοι. Και εδώ κυρίες και κύριοι βλέπουμε τον κύριο Wither να... Censored. Κάνει περίεργα πράγματα με το δέντρο. Κάπου μάμα στο δέντρο μου ρε μαμάτα, στο δέντρο μου ρε. Τσιρό. Ωχ πανελιά μου. Τον έκοψες τώρα του Φάπη. Θα πληρώσεις γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά περνούσαμε για να γυριστεί εκείνη η αναθεματισμένη σειρά και... η οποία έχει 28 επεισόδια. Και υπάρχουν και χειρότερα από αυτά, δεν είναι τίποτα, ναι, αυτό που έχει δείτε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ χειρότερα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο κόπο και πολύ περισσότερες ώρες. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν δημόσια. Ναι, το οποίο ήτανε... Τι? Τι? Ποιο ήτανε? Μη... Πάρει. Ήτανε το... Zero Land Special, last episode, το Zero Land Special. Ναι, sorry γι' αυτό, το ξέχασα. Ναι, το τυχαίο Zero Land Special, το οποίο ουσιαστικά ήταν το φινάλε των σειρών μας που κάνουμε στον Zero Land. Να πέσει πρώτα το τρελεράκι της ταινίας. Μισό λεπτάκι. Να δείτε και να πάρετε μια γεύση όσοι δεν το έχετε δει. TST, το τελευταίο επεισόδιο του. Το έχουν δει περισσότεροι, πιστεύω. Είναι το τέλος της σεζόν 1, τέλος πάντων. Και θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Φίλτα τη Zero Landers. Σας έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσουμε ότι ήρθε η ώρα να αφήσουμε το παρελθόν και να πάμε στο μέλλον. Αύριο στις 12 το βράδυ αυτό το πόρταλ δίπλα μου θα ανοίξει και θα μας μεταφέρει στη νέα σεζόν του Zero Land. Τι θες από μένα, γιατί με έχεις βάλει στο κλουβί, τι θες? Κάνατε επανάσταση και νομίζετε ότι με σκοτώσατε. Και τώρα Σκιούρι θα πεθάνεις. Τι στο βίλο! Καλαμπάνι, καλαμπάνι, καλύτερα! Κάτσε το πρόγραμμα! Σκάσε! Ναι, αυτό... Και... Έχει βγει, μην το βλέπετε αυτό, είναι άκυρο, έχει βγει αυτό. Το βιντεάκι έχει βγει. Λοιπόν, απλώς, όσοι δεν το ήξεραν, τρέιλερ, και άμα θέλετε να το δείτε. Και... Αυτή είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχουμε κάνει. Λοιπόν. Πέστε τα λόγια σου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έπεσε γενικότερα υπερβολικά πολύ δουλειά. Γενικότερα τα σχέδια, τα σενάρια για αυτή την ταινία είχαν σχεδιαστεί μήνες πριν, πολύ καιρό πριν. Σταμάτα να το χωρίσω εδώ μπροστά. What the fuck. Θα πάμε στην άκρη λίγο. Λοιπόν, ναι. Είχαν σχεδιαστεί μήνες πριν τα σενάρια. Και πώς είχαμε διαμορφώσει το story στο μυαλό μας. Και βασικά ήταν να μην γίνει για τέλος τη season αυτό, αλλά λόγω της αλλαγής της season είπαμε να το βάλουμε για φινάλε και όλα τα άλλα πράγματα να τα πούμε, να τα βάλουμε μετά. Στην καινούργια σεζόν. Στην καινούργια season η οποία ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Οπότε πες λίγα λόγια τι τραβήξαμε να κάνουμε αυτό το σενάριο. Λοιπόν, είπες ότι τα σενάρια που ήταν στην αρχή, ναι. Λοιπόν, από αρχές Αυγούστου είχαμε ξεκινήσει και ήμασταν καθημερινά σε κλήσεις και αυτά σχεδιάζαμε, κάναμε βίντεο, ηχογραφήσεις, ψάχναμε για το πώς θα βγει σκηνή, όπως είδατε τα μασίνημα αυτά, δεν φαίνεται το χέρι του παίχτη, είναι μόνο η κάμερα, όταν πατάς σε φαίνω στο Minecraft τέλος πάντων, αυτό είναι όσο δεν ξέρουν. Και μας πήρε κάθε μέρα, καθόμαστε σε μια κλήση, κάναμε βίντεο, ο Base και ο Winner δεν συνεργαζόντουσαν για να κάνουμε μια συνήθεια. Rolling. Ναι. Για να κάνουμε μια σκηνή 30 δευτερολέπτων, ήθελε μία ώρα. Μίλησε αυτό που είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε μασίνη μα και έπαιζε Untend, ένα απόγευμα. Α το Untend τώρα, δεν πειράζει. Ήθελα ένα διάλειμμα από όλη αυτή τη δουλειά. Ήταν μεγάλη δουλειά. Σταμάτα, ξέρει ότι θέλει πολύ δουλειά. Θέλουμε διαλύματα. Αυτή τη στιγμή. Yeah, whatever. Και τέλος πάντων, σκεφτείτε ότι μα πήρε να κάνουμε τις ηχογραφήσεις. Δηλαδή, δεν ήταν όλα έτσι όπως τα βλέπατε. Ήθελε μουσική, ήθελε να πέσουν από πάνω οι φωνές. Δεν ήταν σε σκηνές όλες οι φωνές. Καθημερινά ήθελε δηλαδή να είμαστε πάνω από έναν υπολογιστή. Εντάξει. Κάποιες ωρίτσες. Παραπάνω από όσο είμαστε όταν κάνουμε βίντεο, αλλά έπρεπε να βγαίνουμε από το σπέσιο. Γενικότερα ήταν το θέμα ότι έπρεπε
να οργανωθούμε υπερβολικά πολλά άτομα. Εγώ, αυτός, κύριος Μπέις, Χελένη Γκέμερ, Τζαμάκας Κουζίνες, κύριος Γουίνερ, Greek Gamer Here, Dear Minecraft Cousins, καθώς επίσης και άλλα διάφοροι... Άλλα κανάλια που βοήθησαν, έτσι. Κάποια άλλα κανάλια που βοήθησαν, κομπαρσικά, αν υπάρχει τέτοιο ουσιαστικό, το ουσιαστικό, ναι, για να κάνουν να τραβάνε κάμερα, ξέρω εγώ, ή να κάνουν διάφορα σκηνές όταν κάποιος από τους άλλους δεν μπορούσε. Γενικότερα, πολλές ώρες. Αυτουνού, του χάλαγε συνέχεια το μικρόφωνο. Εμένα, ήμουν στο χωριό μου, οπότε ακουγόντουσαν στο πακάνο συνέχεια σε αυτούς. Κάτι είναι μυστήρες, κάτι τζιτζίκια και γενικότερα professionalism for the win. Με έχεις ζαλίσει, σε παρακαλώ, σταμάτα. What? Με έχεις ζαλίσει, σταμάτα. Shut up! Όχι. Ναι, έτσι θα είναι για όλη την υπόλοιπη παρουσίαση. Όσο αντέξεις, μετράω. Ωραία, υπέροχα πανέμορφα. Ζαλίστηκα. Λοιπόν, υπέροχα πανέμορφα, ελκυστικά μοναδικά. Γενικότερα, μετά, αφού γυρίσαμε τις σκηνές, ήταν αναγκαστικό να κάτσουμε να κάνουμε ώρες. Editing. Να βάζουμε γενικότερα sound effects, τα voiceovers, μουσικές. Οπότε φανταστείτε γιατί άργησε τόσο πολύ ενώ το είχαμε ανακοινώσει και το είχαμε κομμάρει πολύ νωρίτερα. Να πω ότι είχαμε και χρόνο για να βγει, επειδή δεν ξέραμε καν πώς θα αλλάξει η σεζόν των σειρών και έπρεπε να όσο πιο βιαστικά μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά καθημερινά. Δεν ήταν σε φάση που δεν μπορούσα να κάνω edit, ήμουν σε νόμουν στο πληκτολόγιο, δεν μπορούσα να κάνω. Το είπα, είναι newbie. Δεν μπορείς να αντέξεις το βαθύ editing που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Λοιπόν, υπέροχα, πανέμορφα, εκκίστηκα μοναδικά. Οπότε, έτσι, ένας τυχαίος Αντώνης, ναι. Ένας τυχαίος Mega Cyber, ένας τυχαίος Pikachu, Craft Cousins, κάτι Pikachu, whatever, ένας τρελός Overlord, κυρίαρχος του Zero Land Server και ένας τυχαίος Winner, δολοφόνος που θέλει να μας δολοφονήσει όλους, μπλεχτήκαν όλοι μαζί και φτιάξανε αυτό το πράγμα. Ποιος είναι αυτός? Είναι η διάσημη Mega Cyber και Αντώνης. Ποιος είσαι εσύ? Μια selfie θα ήθελα με σας. Ωραία, υπέροχα. Είσαι σοβαρός, παιδί μου. Τι εννοεί selfie? Yay! Υπέροχα. Ωραία. Τι θες εδώ? Ευχαριστώ, λοιπόν. Έχω ένα κανάλι στο YouTube, πρέπει να πω, και μόλις άρχισα. Έχεις κανάλι στο YouTube, ναι, ωραία. Ναι, ξέρεις τι είναι το YouTube. Ναι, ξέρω τι είναι το YouTube. Ναι, αυτά που παίζανε είναι YouTube. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εσείς που είστε διάσημοι. Ερωτήσεις σχετικά με. Πάρα πολύ διάσημοι. Σχετικά με τι? Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς θα βγάλω πολλά λεφτά από το YouTube? Πώς θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά, από το YouTube? Γενικότερα, αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν πάρα πολλά άτομα σχετικά. Απάντησε στο παιδί, στο φίλτα του YouTuber που θέλει να ξεκινήσει. Λοιπόν, φίλτα του YouTuber που θέλει να ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube, θέλει να γίνει διάσημο και να βγάλει λεφτά. Άμα είναι να ξεκινήσεις στο κανάλι για να βγάζεις λεφτά και να γίνεις διάσημος, σε προτείνω να μην το κάνεις καν. Γιατί... Ακούς? Ακούς πάρα πολύ καλά? Πολύ καλά. Για να σε δω. Καλώς είσαι. Εντάξει. Άμα ανοίξεις κανάλι στο YouTube για να γίνεις διάσημος και να βγάζεις λεφτά, δεν λέει. Το θέμα είναι να σκέφτεσαι όταν κάνεις βίντεο ότι κάποιος θα το δει και θα του αρέσει αυτό που κάνεις. Τι θα μάθει από σένα, θα γελάσει από σένα. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολλά gaming κανάλια που έχουν το δικό τους τρόπο με το να σε κάνουν να διασκεδάζεις. Και αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι μόλις ξυπνάς από το κρεβάτι, θα λες θα κάνω βίντεο, όχι για να γίνω διάσημος, ούτε για να βγάλω λεφτά. Θα το κάνεις για να διασυνδέσεις τους άλλους και για να το κάνεις επειδή σου αρέσει. Άκουσες, κατάλαβες, κάτι άλλο να σου πούμε? Έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα, μόλις αρχίσαμε. Αχ, αυτό θα πάρει ώρες. Λοιπόν, κάτι μου λένε ότι αν βγάζω ένα βίντεο το μήνα το εξάμηνο, θα πάρω πολλούς subscribers, ισχύει κάτι τέτοιο? Πάντα εσύ τι θα πάρει? Shut up! Εσύ. Μιλή. Ναι, γεια σας. Ένας. Λοιπόν, φίλτατε τυχαία άνθρωπο που δεν σε έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μας. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, και όποιον θέλει να κάνει κανάλι στο YouTube, το μυστικό, βασικά το πώς θα αποκτήσετε κόσμο γενικότερα, είναι να έχετε τακτικό περιεχόμενο. Μέσα από το τακτικό περιεχόμενο θα έρθει και η εμπειρία και θα διαχειρίζεστε πιο εύκολα τη γλώσσα σας. Αυτό ακούστηκε πολύ περίεργο. Τα προγράμματα. Και γενικότερα θα γίνετε πιο έμπειροι σε αυτό. Επίσης, σταδιακά θα βελτιώνεστε στο commentary και γενικότερα... Δεν πρέπει να απογοητευτείτε και να πείτε αφού μου δεν έχω κόσμο, ας ανεβάζω ένα βίντεο το τρίμηνο. Όχι, λάθος.
πρέπει να, για να μεγαλώσετε σαν κανάλι, να ανεβάζετε τακτικά βίντεο. Σας κάλυψα. Έχω ακόμα μία ερώτηση. Πόσες ακόμα έχεις, ρε? Βλέπω όταν ανοίγω στο YouTube κάτι γρανάζει που λέει full high definition και κάτι τέτοια. Εγώ έχω κάτι γραμμές τυχαίες και ένα μεγάλο bandicam πάνω και τραβάμε το κινητό. Είναι αυτό αρκετό για να βάζει το κινητό την οθόνη σου? Ναι. Ωραία. Είναι αυτό αρκετό να κάνω τα πάντα και να γίνω μεγάλο σαν εσάς? Ωραία. Οπότε θες να μάθεις πώς κάνουμε εμείς τα βίντεό μας? Όχι, θα ρωτήσω το Mega Cyber. What? Τι? Wow. Γιατί μιλάμε? Wow. Για το quality. Α, για το quality. Λοιπόν, το quality είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και ο ήχος. Στα βίντεο. Γενικότερα να είναι οπτικά. Λογικά γράφει το μικρόφωνο. Γράφει. What the fuck. Ναι. Το έχεις. Λοιπόν, το quality είναι. Stand up. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δει κάποιος άλλος viewer το βίντεο. Πρέπει να υπάρχει. Να σε καλύψω. Όχι, θα πεθάνω στη σκηνή πάνω. Εδώ, σε αυτή τη γραμμή θα πεθάνω. Να βοηθήσω ήθελα. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το quality. Γιατί είναι σημαντικό το quality, Αντώνη? Α, τώρα με το quality είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι ώστε όλος να το παρακολουθήσει το βίντεο θέλει να έχει καλή ποιότητα και να μην λαγκάρει το βίντεο, έτσι ώστε δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει. Θέλει καλό ήχο, όχι να έχεις ένα μικρό κάτι τέτοια πράγματα. Sorry, δεν έφυσκα. Ναι, θέλεις καλή ποιότητα, θέλεις καλό ήχο, θέλεις... Πέντε λεπτά ακόμα. Θέλεις πάω. Και λοιπόν, κύριε, εσύ που θέλεις να κάνεις βίντεο, θα σου πω τα προγράμματα με τα οποία μπορείς να κάνεις καλό βίντεο και edit. Λοιπόν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Fraps. Το Fraps. Όχι το Bodycam. Όχι. Και το Bodycam χωρίς τις πάρεις από δίπλα. Και αλλά και το Fraps. Fraps. Εμείς συνιστούμε Fraps, αν και σας γεμίζει λίγο το σκληρό δίσκο. OBS θα σας πρότεινα, άμα θέλετε να κάνετε και facecam με... Facecam. Βίντεο με facecam. Γενικότερα. Μετά. Ναι. Α, συνέχισε. Αντίσε πρόβλημα. Άμα θέλετε να κάνετε βιντεάκι και να έχετε τη φάτσα σας μπροστά για να μην τα συγχρονίζετε ένα-ένα με το gameplay, αυτό το πρόγραμμα OBS λέτε, μπορεί να τα συγχρονίζετε τα πάντα όλα. Φτιάχνεις, τραβάς βίντεο, το ανεβάζεις με την φάτσα σου χωρίς να τα συγχρονίζεις όλα μαζί. Και για να κάνετε edit τα βίντεό σας, χρειάζεστε να έχετε τα εξής προγράμματα. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα όσον αφορά τον ήχο, που λέγεται Audacity. Τραβάς τη φωνή σου ταυτόχρονα με το gameplay και τα συνδυάζεις με τα όλα μαζί. Άμα δεν έχεις καλό μικρόφωνο, φυσικά έτσι ώστε να κατεβάζεις τα παράστα, αυτά εδώ, που έχει το βίντεό σας, σταμάτα. Και για να κάνετε edit τα βίντεό σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε Sony Vegas. Και εγώ τώρα πρόσφατα, μαζί με το χαζό εδώ πέρα, αρχίσαμε το Premiere. Το Premiere, ναι. Σας προτείνω να αρχίσετε με Sony Vegas, επειδή είναι ευκολούτσικο κάπως, και θα μάθετε στη συνέχεια, θα βελτιώνεστε και στο commentary και σε όλα αυτά. Οπότε, καμιά λέξη, κύριε. Οπότε, γενικότερα, αγαπητέ φίλε του YouTube, κάτσε ρε. Εσένα δεν σε ξέρουμε από κάπου. Κάτσε. Πατρινός λέει. Ω, Πίκατσου. Πατρινός. Ω, Πίκατσου. Ω, Πίκατσου. GR Minecraft-Kazin. Ναι, δεν το ξέρουμε. Γεια σας. Ο ένας. Είναι ο GR Minecraft-Kazin. Η κουζίνα. Είναι μία κουζίνα. Λοιπόν, οπότε, ναι, αυτό ήταν ένα περίεργο για να σας πούμε ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας του YouTube. Που δεν είναι μυστικά, απλά είναι μερικά. Γενικότερα, να έχετε διασκέδαση. Να το διασκεδάζετε. Λοιπόν. Και οπότε τώρα πιστεύω ήρθε η ώρα για μερικές ερωτήσεις. Θέλετε κάτι που θέλετε να μας ρωτήσετε, θέλετε να μάθετε κάτι? Έχουμε καμιά ερώτηση? Λοιπόν, καμιά ερώτηση? Δεν αγκώνομαι. Σας αποστέλνω αυτό το Πίκατσου. Να μας γράφεις. Τώρα του πα. Τι έχετε να πείτε για το Z-Team? Τι έχετε να πείτε για το Z-Team, ρωτάει ο Χάκη. Για το Z-Team τι έχουμε να πούμε? Για το Z-Team, το Z-Team κάνει rule το Zero Land, μας καταπιέζει όλους και θα μας δολοφονήσει όσο... Είναι σειρή οργάνωση, αλλά... Αλλά... Spoiler. Αχα, ναι, τέλεια. Το Z-Team, όχι, τα ξαγαπάμε το Z-Team. Και όχι. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε. Χάτζη Τιμπάνες. Τρέχα, κανένας άλλος ερώτηση, να μας ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε. Εκεί πέρα. Τρέχα, λέει. Όχι, καλώ. Άμα παίζει καμιά νέα σειρά μαζί και δύο. Μαζί με εμάς δύο σειρά. Έχουμε τόσες σειρές που δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και το Zero Land που παίζει τώρα. Οπότε, δεν είναι κάτι στα σχέδια προς το παρόν. Αχα. Λοιπόν,
Ναι, δεν είναι κάποιο. Πρέπει να τελειώσουμε πρώτα όλες τις άλλες σειρές. Λοιπόν, άλλη ερώτηση έχουμε. Δεν θα κάνω με ρωτήσεις. Κάντε ρωτήσεις. Άμα έχετε κάτι, πείτε το. Μη φοβάστε. Ναι, γεια σας. Αντώνη, φέτος θα ξεπεράσει τα 10 επεισόδια στο Zeroland. Φυσικά και ναι, το έχω συνδυάσει, μη φοβάστε. Πρέπει να περάσουν τα 8 επεισόδια αυτή τη σεζόν. Και από ό,τι είδατε από τη δουλειά μας, καταλαβαίνετε επειδή δεν έχει τόσο συχνά βίντεο Zeroland και γενικά κάποιο άλλο βίντεο, αλλά πιο συχνά Zeroland. Γι' αυτό δεν έχει τόσο συχνά Zeroland. Κανείς άλλη ερώτηση! Άλλη ερώτηση, κανείς. Okay. Τρέχα! Αργείς! Πιο γρήγορα! Ακόμα εκεί είσαι! Λοιπόν, γιατί 69? Κάτι θα ξέρει το Google. Το είπαμε στην αρχή. Το Google. Δεν φταίω εγώ. Μη με κατακρίνετε, μη με επικρίνετε. Ήμουνα μικρός και αθώος τότε. Αυτό και δεν ήξερα. Και 69. Γιατί όχι άλλωστε. Ένα νούμερο είναι. Κάτι ήξερε το Google όπως είπα για να το βάλω το 69. Άλλη ερώτηση. Κανείς άλλος. Κανείς. Α. Γιατί. Ναι. Γιατί αυτό, το Zeroland, εκείνος ο τύπος που πήδηξε από τη σκεπή σου με τον Iron Man, τον G-Phantom, ποιος ήταν αυτός που ήθελε να μπει στο βίντεο σου, ποιος? Αυτός που πέρασε μέσα στο πόρταλ όταν παλεύαμε το Wither. Για Cyber λέω. Ποιος ήταν αυτός, ένας τύπος που πήδηξε από τη σκεπή σου με τον G-Phantom? Από τη σκεπή μας. Ο Deadly Muffin. Απλά υπήρχε και πήδηξε. Αυτό. Τσεκάρετε τον. Λοιπόν, έχουμε το παιδί εκεί πίσω. Σηκώνει όρο το χέρι του. Τρέχα, Πίκατσου! Τελικά το μαγικό γουρούνι θα επανέλθει. Τελικά το μαγικό γουρούνι θα επανέλθει. Το μαγικό γουρούνι, λοιπόν. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμα. Σχεδιάζουμε πράγματα. Ο παπάρης έχει δουλειά μισό λεπτό, μα θα σας απαντήσει εκείνος. Και... δεν ξέρω τι παίζει. Το μαγικό γουρούνι, πάντως, να ξέρετε, σχεδιάζουμε πράγματα, δεν ξέρω αν μαγειρώνει ή όχι, οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Για το μαγικό γουρούνι, ρώτησα, να έχεις να πεις κάτι για το μαγικό γουρούνι. Το μαγικό γουρούνι του Zeroland πέθανε για πάντα, θυσιάστηκε στο βωμό για να μας σώσει. Από το base. Ριπ γουρούνι, σε μισό! Πέθανε. Yay! No γουρούνι. Δεν υπάρχει πια το γουρούνι. Πέθανε για πάντα, εξαφανίστηκε. Ή και όχι. Επειδή είναι το μαγικό γουρούνι του Zeroland, ας κάνουμε ειδικά διαμορφωμένα για να ζητήσει πιο πέρσα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Κανείς άλλος ερώτηση. Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς το YouTube? Η ζωή μας χωρίς το... Oh. Hard one. Κοίτα, θα... Α, η ζωή χωρίς το YouTube θα ήταν... Μια κανονική ζωή, χωρίς να είμαι κάποιος τύπος ή ένας κύριος που ανεβάζει βίντεο στο YouTube. Δεν θα μου άρεσε να μην υπήρχε αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που κάνω. Μου αρέσει, δηλαδή, κάθομαι, κάνω βίντεο για να σας διασκεδάζω. Γι' αυτό κάθομαι τόσες ώρες και κάνω editing και όλα αυτά τα πράγματα. Βάζω όλα αυτά εφέ ένα-ένα. Τις μπουνίτσες αυτές εδώ, αυτό τώρα θα μπει στο εφέ, θα μπει στο μοντάζ αυτό, άμα το έχω για βίντεο. Τα ποστάρω ένα-ένα. Βάζω δηλαδή πάρα πολλά χειτικά εφέ στα βίντεο μου και το κάνω για να σε διασκεδάζω. Γι' αυτό το λόγο μόνο. Οπότε όχι, μ' αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο αφού μπορώ να το κάνω. Γενικότερα είναι ένα χόμπι που ασχολούμαστε. Χόμπι είναι. Οπότε ναι. Απλά θα γεμίζαμε το χρόνο μας με κάτι άλλο λιγότερο ενδιαφέρον από αυτό. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση. Σκέφτεστε να ανοίξετε το σερβέρ με το Pixel με public. Λοιπόν, ξαναπείτε, συγγνώμη γι' αυτό. Άμα θα ανοίξει ο Pixel με public. Ξαναπείς. Άμα θα ανοίξει ο Pixel με public. Ο Pixel με public δεν θα ανοίξει, γιατί είναι private. Είναι σαν το Zero με λίγα λόγια. Έχουμε μια παρέα, παίζουμε, κάνουμε βίντεο μαζί. Αλλά όπως είπα πριν, υπάρχει ένας public server Pixel που το ανοίξαμε ειδικά για αυτόν τον λόγο, τον σκοπό. Bullbalan λέγεται. Ψάξτε το στο Facebook, θα το βρείτε και το IP και θα μπορείτε να μπείτε μέσα. Ναι. Λοιπόν, και για κάτι... έχουμε άλλη ερώτηση. Ωραία, όρμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι ηλικία έχετε. Τι πράγμα? Ηλικία έχετε. Είμαι 18. Είναι 18. Είμαι 18. Περίπου, είμαστε 18. Λοιπόν, και γρήγορα, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας. Λοιπόν, είχαμε κάνει και ένα μικρό Q&A στο Facebook, όπου έχουμε διαλέξει μερικές ερωτήσεις να τις απαντήσουμε από το Facebook. Λοιπόν, Στέλιος Κακός Χαμός, τι σημαίνει RTMS?
Ρώτα το Μεγκασέμπερ και το Σκύρο. Αχά, δεν το περίμενε αυτό. Λοιπόν, μετά, Dark Gamer GR. Μεγκασέμπερ θα κάνει κάποιο βίντεο με άλλα μικρά κανάλια. Δεν έχει σχέση το μέγεθος του καναλιού. Αν μας αρέσει αυτό που κάνετε, θα κάνουμε βίντεο. Μετά, Youngster Joy, πώς γνωριστήκατε με τον Αντώνη, νομίζω τυχαίο call. Τυχαίο call, γνωριστήκαμε σε τυχαίο call και μετά αρχίσαμε να μιλάμε, μπλα μπλα και ξέρετε πώς είναι όλα αυτά. Μιλάς με κάποιον, έχει κανάλι στο YouTube, έχει κανάλι στο YouTube και κάνετε συνεργασίες. Ωραία, μέσω τρίτου γενικότερα. Ναι. Κάτι άλλο, κύριε Παπάρη. Υπάρχουν εξωγήινοι, γιατί όχι. What the fuck. Λοιπόν, με Κασάμπη και Ντόνι, ποια είναι τα PC specs του καθενός. Εγώ τα θυμάμαι μια γρήγορα. Intel Core i7 επεξεργαστής, μια Asus motherboard, Nvidia 570 και ένα τέρα σκληρό δίσκο. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Λοιπόν, πιστεύουμε κάπου εδώ θα τελειώσει η παρουσίασή μας. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άμα θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι για άλλα διάφορα πράγματα, θα είμαστε στο Razer εκεί πέρα, το booth. Το booth. Εκεί πέρα θα είμαστε. Θα τριγυρνάμε. Γενικά, αν θέλετε κάτι άλλο, επειδή δεν προλάβατε να απαντήσουμε εδώ πέρα, θα είμαστε εκεί πέρα. Ελπίζω σας άρεσε. Περίπου μία ώρα σπατάλης στη ζωή σας. Ναι, αυτό. Χαιρόμαστε που ήσασταν εδώ και απαντήσαμε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Είστε γαμάτοι. Γαμάτε όλοι που μας παρακολουθείτε και εσείς παιδιά μας παρακολουθείτε. Όλοι γαμάτε. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να την κάνουμε. Τα λέμε. Ήταν. Πίκατζο από τη Minecraft Cuisines. Γεια σας. Τα λέμε γιατί μετά ακόμα. Γεια σας. Τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε γαμάτοι. Τα λέμε. Γεια.